Τα συγχαρητήρια του Υπουργού έχουν διπλή αξία, καθώς προέρχονται από γνωστό οπαδό της ΑΕΚ. Και βέβαια για τους λίγους, ή περισσότερους δυσαρεστημένους Θεσσαλονικής από το χθεσινό αποτέλεσμα, υπάρχει μια ευκαιρία ακόμα στον τελικό του κυπέλου να φέρετε και το κύπελο στο Λευκό Πύργο. Ανοίγω μια παρένθεση. Αισθάνομαι προσωπικά δικαιωμένος για το γεγονός ότι οι δύσκολες αποφάσεις τις οποίες πήραμε και αφορούσαν τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος φαίνεται τελικά να δικαιώθηκαν από τις εξελίξεις. Θυμάστε, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα γήπεδα για 2 μήνες ώστε τοποθετηθούν κάμερες, δρομολογηθεί η λύση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αυτοματοποιηθούν οι ποινές για κάθε είδους παράβαση. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το οποίο κρίθηκε στην κυριολεξία την τελευταία αγωνιστική, και αυτό προφανώς πάντα μπορεί να αυξάνει τα πάθη, η συνολική εικόνα των γηπέδων από τότε που ξεκίνησε και πάλι το πρωτάθλημα με φιλάθλους αλλά και στα play-off, είναι μια εικόνα που προσομοιάζει περισσότερο με ευρωπαϊκά γήπεδα. Πιστεύω ότι και στο ποδόσφαιρο σταδιακά γινόμαστε Ευρώπη. Ας το κρατήσουμε αυτό ως ένα σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Έρχομαι τώρα, κυρίες και κύριοι, στο αντικείμενο της σημερινής ημέρας. Και θα ήθελα, εν συντομία, επειδή τα πιο πολλά έχουν ήδη υποθεί, να κάνω 3 επισημάνσεις. Η πρώτη είναι ότι η κυβέρνησή μας πολύ συστηματικά και μεθοδικά επενδύει στην ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς και σε αυτό το οποίο αποκαλούμε βιώσιμη αστική κινητικότητα. Και θα έλεγα ότι αυτή η πολιτική κατεξοχήν βρίσκει την έκφρασή της εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη η Αττικό Μετρό μετονομάστηκε πια σε Ελληνικό Μετρό για να αναγνωρίσουμε και έμπρακτα το γεγονός ότι πια διαχειρίζεται και το Μετρό της Θεσσαλονίκης, και βέβαια σε 6 μήνες από τώρα θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης αλλά και στους επισκέπτες το πιο σύγχρονο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα το πιο όμορφο μετρό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πόλης. Και το λέω αυτό σε μια πόλη η οποία έχει δοκιμαστεί πολύ από προσδοκίες οι οποίες διαψεύστηκαν στο παρελθόν και η οποία μπορεί να αντιμετωπίζει και αυτήν την πραγματικότητα με μια σχετική επιφύλαξη. Θα κάνουμε όμως λίγη υπομονή ακόμα και πριν το τέλος του έτους θα μπορέσουμε να διαψεύσουμε και ενδεχομένως αυτούς οι οποίοι και σήμερα ακόμα να μην πιστεύουν ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης επιτέλους γίνεται πράξη.